Τονίζουν ότι η θρησκεία είναι μια πνευματική παρακμή και συνετέλεσε κέρια στην κυριαρχία της εβραϊκής αντιλήψεως και της ζωής. Δι' αυτό απορρίπτουν παντελώς την Παλαιά Διαθήκη, η οποία Παλαιά Διαθήκη ονομάζεται μία προετοιμασία του κόσμου για να δεχθούν τον αληθινόν Θεόν, δηλαδή μία προσπάθεια της Παλαιάς Διαθήκης πώς να δεχθεί τον αληθινόν Θεόν. Δεν το θέλουν αυτό. Η Παλαιά Διαθήκη λέγει είναι τους Εβραίους, ανήκει στους Εβραίους. Δεν είναι παιδαγωγός εν Χριστώ. Δεν έκανε τίποτε, λέγει η Παλαιά Διαθήκη. Και μάλιστα αν θυμίστε εκείνον τον λαλίστατον, ο οποίος ήταν δικηγόρος και έμπαινε και μέσα στα θρησκευτικά και την θεολογία, ήθελε να γίνει και θεολόγος, πόσα έλεγε εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης. Εως ότου ώρα του καλεί ο Θεός να το φυλάει και να το σκέπει, τον μόνο θεολόγο τον οποίον έχουμε σήμερα, τον Νικόλαον τον Σωτηρόπουλο, ο οποίος επήγαινε στην τηλεόραση και ήρθε αντιμέτωπος με αυτόν τον Κύριο, τον κατετρόπωσε, τον ισοπαίδωσε και εξυφανίστηκε. Από τότε δεν παρουσιάστηκε, γράφει βιβλία τώρα. Θέλει να είναι ο αρχηγός της πατρώας θρησκείας, αυτός ο οποίος θα αναστήσει τα είδωλα, θα καταπατήσει και θα εξαφανίσει την Παλαιά Διαθήκη.